Okay. Καλησπέρα. Το παιχνίδι με το Εθνικό Άχνας είναι μια καινούρια προκρισία μας την Δευτέρα. Και λέω ακριβώς έτσι γιατί είναι μια ομάδα που πάντα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, όχι μόνο για μας αλλά για όλες τις ομάδες. Επειδή είναι μια ομάδα που είναι πολύ πειθαρχημένη μέσα στο αγωνιστικό χώρο, που έχει μια πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία. Είναι μια ομάδα που μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνη στις κόντρα-επιθέσεις, γιατί έχει και έμπειρους και καλούς παίκτες, ιδιαίτερα μεσοεπιθετικά. Άρα εκείνο που αυτή τη στιγμή για μας και για το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει τεράστια σημασία είναι να αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της ομάδας που εγώ πιστεύω ότι βαθμολογικά δεν της αρμόζει αυτή τη θέση και βάσει της εικόνας που παρουσιάζει στα παιχνίδια και βάσει της εικόνας που παρουσιάζει ιδιαίτερα στα παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Είναι ομάδα που δύσκολα χάνει και θα μας χρειαστεί σίγουρα πολύ μεγάλη και υπομονή στο συγκεκριμένο παιχνίδι γιατί είναι τα παιχνίδια με Εθνικό Άχνα. Με Εθνικό Άχνας είναι πάντα παιχνίδια που κρίνονται σε πολύ λίγα γκολ. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους παιχνίδι. Είναι από τους δύσκολους αντιπάλους παραδοσιακά και στην Άχνα και εδώ στο Γκάσιπι. Τώρα όσον αφορά την ομάδα μας, σίγουρα κάποια προβλήματα αυτή της εβδομάδας έχουν παρουσιαστεί και όσον αφορά τις απουσίες των παικτών λόγω των υποχρεώσεων που έχουν με τις εθνικές ομάδες. Είχαμε και αρκετούς παίκτες που δεν ήταν σε θέση να κάνουν προπόνηση στην διάρκεια της εβδομάδας λόγω κάποιων ιώσεων. Και είναι αρκετοί από αυτούς που είχαν κάποια προβλήματα, όπως ήταν ο Παόλο Ζόρζο, ο Κόντις, ο Πίντο. Από ό,τι ενημερώθηκα σήμερα κάποια προβλήματα τέτοιου είδους έχει και ο Μαρίνος Σατσάς και ο Ηλία. Άρα είναι μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας, γιατί ουσιαστικά έχουμε τρεις μέρες που δουλεύουμε με 10-11 παίκτες της προπονής. Πιστεύω αύριο θα επιστρέψει και ο Τριτσκόφσκι και ανάλογα και με τα παιδιά που αυτή τη στιγμή παραμένουν στο σπίτι και δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση. Δεν έχουμε και κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη πότε θα είναι παρόν για να κάνουν και αυτοί να συμμετέχουν στην προετοιμασία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Προσπαθούμε σίγουρα μέσα σε αυτές τις συνθήκες να προετοιμαστούμε όσο είναι καλύτερα. Γίνεται και μεγάλη προσπάθεια, για να είμαι ειλικρινής, και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον εάν είναι απειρετοί, να μπορούν κάποιες άλλες ώρες να έρχονται εδώ στο Αρχάγγελο και να δουλέψουν έστω και λίγο, τουλάχιστον να μην έχουν πολλές επαφές με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και το μόνο πράγμα που μπορώ να ελπίζω εγώ είναι ότι στις επόμενες, αύριο μετάβριο, που είναι αρκετά κρίσιμες ημέρες όσον αφορά τις προπονήσεις, να έχω όσο είναι δυνατόν περισσότερους παίκτες στην διάθεσή μου για το παιχνίδι της Δευτέρας. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι σίγουρο ότι δεν μπορώ να υπολογίζω παίκτες που είναι τιμωρημένοι, όπως είναι ο Μποαβεντούρα και ο Μωραής. Και σίγουρα τον Αλεξάνδρο. Αυτά. Αν έχετε εσείς κάποια ερώτηση, ευχαριστώ να σας απαντήσω.
ξεκινήσει να λέγονται από τον προπονητή της ΟΤΟ ότι κάνε κάτι διάρκεια της συνέντευξης στην απολύση του παιχνιδιού. Δεν ξέρω πώς σας βρίσκουν σε αυτές τις τοποθετήσεις και αν είστε ενοχλημένος με αυτά τα οποία έχουν λεχθεί μετά το παιχνίδι. Να σας πω, εκείνο που δεν θέλω να σχολιάζω δηλώσεις ούτε των προπονητών ούτε των παραγόντων ή των ομάδων σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι εντάξει, ο καθένας που κάθεται στην θέση όπως κάθομαι εγώ μπορεί να πει ότι να εκφράσει οποιαδήποτε άποψη για ένα παιχνίδι. Εκείνο που εγώ βλέπω το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνα, θα έλεγα ότι υπάρχει μια τεράστια, θα έλεγα, πίεση ή προσπάθεια, θα έλεγα, περισσότερα αμφισβήτησης κάποιων παιχνιδιών που κερδίσαμε, που σίγουρα δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι αυτό, υπήρχαν και κάποια προηγούμενα. Θεωρώ αυτό ότι σίγουρα δεν είναι τυχαίο, κάπου αποσκοπεί όλο αυτό το πράγμα. Ο χρόνος είναι το μόνο πράγμα που θα δείξει για ποιο λόγο και πώς γίνανε κάποιες δηλώσεις ή κάποιες συμπεριφορές είτε αφορά τους προπονητές είτε αφορά τα σωματεία. Εκείνο που ξέρω ότι αυτή τη στιγμή που το ΑΠΟΕΛ είναι πρώτο στη βαθμολογία είναι γιατί αξίζει να είναι πρώτο στη βαθμολογία. Και εκείνο είναι που για μένα έχει μεγάλη σημασία. Σαφώς αυτά τα πράγματα με ανησυχούν, αλλά σας είπα ότι το μόνο πράγμα που θα δείξει ορτότητα όλων αυτών είναι η συνέχεια. Είναι η συνέχεια. Γιατί όλα αυτά γίνονται, δεν το έχω προσέξει από το καλοκαίρι μέχρι το τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες. Όχι, δεν μας αμφισβητεί κανένας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι σε αυτό δεν μας αμφισβητεί κανένας. Γι' αυτό και με παραξενεύουν το timing που γίνονται όλα αυτά. Άρα γιατί δεν έχω προσέξει ότι οποιοςδήποτε έχει αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή και την πορεία και την προσπάθεια που έχει η ομάδα μου στο πρωτάθλημα. Όχι. Το είχα τονίσει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά ένα παιχνίδι που σε καμία περίπτωση δεν θα μας δώσει κάτι διαφορετικό από τους 3 βαθμούς, γιατί ξέραμε ότι παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν, και σας είχα τονίσει και την προηγούμενη εβδομάδα, και αν κερδίσουμε δεν θα αλλάξει και τίποτα όσον αφορά την μάχη για το πρωτάθλημα. Γιατί κανένας, όλα τα παιχνίδια έχουν μια πολύ μεγάλη κρισιμότητα για μας. Όλες οι ομάδες έχουν τους δικούς τους στόχους στα παιχνίδια. Δεν έχουμε δικαίωμα να θεωρούμε, τουλάχιστον όταν είσαι σε αυτή τη θέση και σε αυτό το
χρονικό, θα έλεγα, σημείο του προαθλήματος, να έχουμε την πολυτέλεια να ξεχωρίζουμε τα παιχνίδια από τα λίγο πιο εύκολα και λίγο πιο δύσκολα. Coach, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ομάδα σας θα μπει μόνο μια φορά εκτός διορθωσίας, αυτό σας κάνει να αποδέχεστε με τα δεδομένα αυτά τον τίτλο του φαβορή ή θέλετε να το αποφευγείτε? Μα εγώ όταν μιλάτε για το τίτλο του φαβορή, σε μια απάντηση, σε μια ερώτηση απαντάω, εσείς μου βάζετε την άλλη ερώτηση. Το ΑΠΟΕΛ έχει ένα, θα έλεγα, μικρό πλεονέκτημα σε σχέση με δεύτερη ομάδα στη βαθμολογία που είναι Ομόνια. Όμως αυτή η βαθμολογική διαφορά δεν σου εξασφαλίζει τίποτα, γιατί μπορεί να πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα να μειωθεί. Και έχοντας μπροστά μας και τα play-off, τα παιχνίδια που έχεις να κάνεις με πολύ καλές ομάδες, άλλους 18 βαθμούς που είναι ουσιαστικά στη μέση, ουδέποτε θα ακούσετε από μένα την λέξη φαβορή. Ούτε εγώ θα έχριζα φαβορή κάποια ομάδα αν ήταν στη δεδομένη χρονική στιγμή πάνω από μένα 7 βαθμούς. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω, επειδή είναι μεγάλη ομάδα το ΑΠΟΕΛ και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί το ποδόσφαιρο να φέρνει. Άρα είτε παίζουμε στην έδρα μας, είτε παίζουμε εκτός έδρας, τα πράγματα για μας είναι ίδια, έχουν τις ίδιες δυσκολίες. Και δεν πρέπει να κάνεις, πρέπει να κάνεις καλά παιχνίδια για να κερδίζεις όλες αυτές οι ομάδες που έχεις να κάνεις μέχρι το τέλος. Άρα εκείνο που μας διέκρινε σαν ομάδα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, το ίδιο σκεπτικό πρέπει να έχουμε και στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Coach, δεν ξέρω αν παρακολουθείς άλλες ομάδες της εθνικής ομάδας σχεδιάζοντας στο εξωτερικό. Ο Χρήστης Μιχαλίδης ήταν ο μοναδικός, ο οποίος ήταν στην βασική μεγάλη και στα δύο παιχνίδια, ξεκίνησε. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για ο συγκεκριμένος Χρήστης, τον οποίο εξού τον έχουν αντιληφθεί, έχει μείνει και μετά τη χειμερινή περίοδο. Το ΑΠΟΕΡ, ενώ έχουν προτάσεις, φαντάζομαι με δικές σας οδηγίες, αφού είσαστε αυτός που... Καταρχήν εδώ να ξεκαθαρίσω ότι ουδέποτε υπήρχε θέμα φυγής του Χρήση από το ΑΠΟΕΛ το Ιανουάριο. Εντάξει. Με δηλαδή δεν υπήρχαν επίσημες προτάσεις... Επίσημες προτάσεις δεν υπήρχαν και ούτε ο ίδιος ο παίκτης ήρθε και μίλησε ποτέ μαζί μου για αυτό το θέμα. Άρα ο Χρήσης Μιχαήλ, σαν ένας παίκτης, που είναι χρόνια στην ομάδα, με μια τεράστια προσφορά στην ομάδα, δεν υπήρχε ούτε σκεπτικό δικό μου να παραχωρήσω τον Χρήση σε οποιαδήποτε ομάδα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, και αυτό είναι δεδομένο. Άρα ξεχάστε το, μην το ασχολείστε με αυτό το θέμα, θα περιμένω την άλλη ερώτηση δικό σας, αλλά να μην πλανάτε ότι υπήρχαν οποιαδήποτε συζήτηση για το Χρήση. Μπορεί να είχε προτάσεις ο Χρήσης, δεν αμφιβάλλω για αυτό, αλλά οποιαδήποτε πρόταση και να ερχόταν στο ΑΠΟΕΛ, καταρχήν ήταν άκυρη από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία πρόταση δικιά μου να αφήσω τον Χρήση να φύγει στη μεταγραφική περίοδο. Άρα ήταν όλες άκυρες. Συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά επειδή είναι καλή ευκαιρία να το πω, γιατί να μην διωγώνετε αυτό το θέμα χωρίς λόγο. Μα νομίζω και η επόμενη που έχετε σχέση να κάνει με αυτό είναι ουσιαστικά έχει απαντηθεί, γιατί θα σας ρωτούσα αν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, ειδικά στα αρχικά χαρτ, τον έχετε σε υπόψη σας για το επόμενο παιχνίδι. Πάντα έχω, και να σας πω, εκείνο που πρέπει να καταλάβετε και ξέρω πολύ καλά τι εννοείται και έχετε δίκιο σε αυτό. Ο Χρήστης είναι ένας παίκτης που τα τελευταία χρόνια είναι ένας από τα πιο σταθερά και πιο βασικά στελέχη της ομάδος. Άρα ένας ποδοσφαιριστής που τουλάχιστον στη δικιά μου την θητεία στο ΑΠΟΕΛ πάντα ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της ομάδας. Φέτος δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σίγουρα για να μην είναι Χρήσης ο Μιχαήλ, να μην είναι βασικός παίκτης ή να έχει λίγο χρόνο συμμετοχής, ο υπεύθυνος μπορεί να είμαι εγώ και μπορεί να είναι και ο Μιχαήλ. Έτσι. Άρα δεν υπάρχει, καταρχήν δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά των σχέσεων που μπορώ να έχω εγώ με τον Μιχαήλ, που είναι ένας επαγγελματίας και δουλεύει
στις προπονήσεις όπως δουλεύουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Απλά είναι το θέμα ότι ενδεχομένως εγώ, όχι ενδεχομένως, αλλά βάσει αυτών που βλέπετε και εσείς στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή δείχνω περισσότερη εμπιστοσύνη σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ίδια θέση μαζί με τον Μιχαήλ. Άρα σε καμία περίπτωση, επειδή με αυτό το παιδί περάσαμε πολλά μαζί σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, σε καμία περίπτωση δεν έχω χάσει εμπιστοσύνη, θα έλεγα, στις αξίες που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Απλά αυτή τη στιγμή ή στη διάρκεια αυτού του προαθλήματος προτιμούσα κάποιες άλλες λύσεις για λόγους που αφορούν όλους λόγους που μπορεί να έχει ένας προπονητής όταν είναι να προετοιμάζει μια ομάδα για συγκεκριμένα παιχνίδια.